παρότι δεν περιμέναμε το σήμα του Πανεπιστημίου και αυτό που βλέπαμε το forecast δεν έδειχνε τα μεγέθη αυτά. Περιμέναμε δηλαδή 30-40 πόντους το μεσημέρι να σπάσει, πήγε μέχρι πολύ αργά και ειδικά πάνω στην Κρυσταλλοπηγή φτάσαμε μέχρι τη νύχτα στο κομμάτι της Κορομιλιάς Ιεροπηγής Κρυσταλλοπηγής. Ανταποκριθήκαμε πολύ καλά, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Τροχέα, είχαμε μια συνεννόηση με την Τροχέα και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα είμαστε ακόμα πιο πλήρεις. Σήμερα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των χιονοπτώσεων, του παγετού αλλά και των πλημμυρικών φαινομένων. Παρευρεθήκαν φορείς που συμμετέχουν στο συντονιστικό όργανο. Έγινε ένας απολογισμός για την προηγούμενη περίοδο, την αντιπυρική περίοδο. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας έχει βγει ο ανάδοχος για τον αποχιονισμό. Είχε προβλεφθεί ποσό της τάξης των 500.000 ευρώ, όπου με την έκπτωση το ποσό αυτό πήγε στις 428.000 ευρώ. Και βέβαια και είχε γίνει και πρόβλεψη για την προμήθεια λατιού περίπου στις 140.000 ευρώ. Ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας είναι έτοιμος για οτιδήποτε γεγονός προκύψει κατά την περίοδο του χειμώνα. Υπάρχει μια συνεργασία με όλους τους φορείς, με την αστυνομία, με τους δήμους, με το Δήμο Δεσκάτης, με το Δήμο Γρεβενών. Ελπίζω να μην έχουμε προβλήματα σοβαρά να αντιμετωπίσουμε. Υπήρχε ένα γεγονός πριν από μερικές μέρες, όπου ήταν ένα crash test για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί να το αντιμετωπίσουμε. Στο κομμάτι των Ιωαννίνων της Εγνατίας λειτουργούσαν 18 οχήματα. Στη δική μας την περιοχή δυστυχώς δεν υπήρχαν αυτά τα ανάλογα οχήματα. Παρόλο το κύμα ήταν πολύ πιο έντονο. Και επειδή ήμουν και τα λέω αυτόπτες από τις 6 το πρωί μέχρι την ώρα που αποκαταστάθηκε με αποτέλεσμα να αναγκαστούμε να κάνουμε διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών. Με την Εγνατία το θέμα ήταν μέσα στο ότι δεν υπήρχε κάποιο γερανοφόρο όχημα για κάποια οχήματα που τα βρήκε μέσα η χιονοθύελα. Μιλήσαμε αρκετές φορές τηλεφωνικά και με τον Αντιπεριφερειάρχη και με τους εκπροσώπους τους δικούς σας. Λοιπόν, ευελπιστούμε σε επόμενη χιονοθύελα να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γι' αυτό μαζευτήκαμε εδώ, να λύσουμε τα όποια προβλήματα υπήρξαν. Έχουμε αντιμετωπίσει πολύ χειρότερα προβλήματα πέρσι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο οργανωμένα, αλλά δυστυχώς στην φετινή αυτή χιονοθύελα δεν υπήρξε. Και τα λέω γιατί ήμουν αυτόπτης, ήμουν σχεδόν 16 ώρες έξω. Δεν μπορεί να με επιζητήσει κανένα αυτά που λέω. Το χιόνι το προλαβαίνει. Αν δεν ξεκινήσει εν καιρός, δεν το κάνει όπως το κάναμε στο παρελθόν. Τελείωσες. Ο βόρειος κλάδος, η κατεύθυνση δηλαδή προς Ιωάννη, κατέγραψε την Κυριακή είχε 2.480 αυτοκίνητα. Και ο νότιος κλάδος καταγεγραμμένος 2.800 αυτοκίνητα. Πιστέψτε με, γιατί ήμουν επιτόπος συνεχώς, ότι το σύνολο, δηλαδή και οι ίδιοι χρήστες της ΟΔΗ, είτε ήταν φορτηγό είτε δουλειόταχοι, δεν περίμεναν αυτό το κύμα. Δηλαδή τα ελαστικά, αν δούμε τι με τι καλοκαιρινή ελάστη. Αλυσίδες δεν υπήρχαν πουθενά, δηλαδή δεν είχε προετοιμαστεί κανένας σε αυτή τη βάση. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς, γι' αυτό βγάζουμε τις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως και από το Εθνικό Δίκτυο Γρεβενών Τρικάλων είναι κυρίως από αυτοκίνητα που φέρουν τα λάθη. Τα κινητοποιούμε. Στην Τρικάλων δεν έχουμε θέμα. Εμείς στην Εγνατία δεν έχουμε όλους τους χώρους. Και μετά τρέχουμε και να κινητοποιήσουμε 500 δαλίκες παράδειγμα. Είχαμε κινητοποιήσει οχήματα μέχρι τη Σέατιστα. Και κυρίως μέχρι από οδηγούς, το Πολύμηλο. Και κυρίως από οδηγούς που είναι διερχόμενοι από τον νομό. Όχι από κατοίκους δηλαδή του νομού, οι οποίοι γνωρίζουν τις συνθήκες. Εντάξει, τι να κάνουμε όμως, αν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το δίνουμε. Περισσότερο οι οδηγοί ανησυχούσαν γιατί δεν μπορούσαν να μετακινηθούν τα οχήματα και όχι να αφήσουν τα άλλα τα οχήματά του και να μεταφερθούν σε κάποιο πιο ασφαλή σημείο. Ζήτημα εδώ είναι η μεταφορά των μαθητών και αποτελεί πρόκληση φετινή περίοδο. Είχαμε και πρόσφατα μια συνεργασία με τον κύριο Περιφερειάρχη όσον αφορά τον ορεινό όγκο, που εκεί θα ιδρύονται
στις σχολικές μας μονάδες τη ΕΠ, άρα πρέπει να έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών οι οποίοι θα μετακινηθούν προς το κέντρο. Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο ζήτημα, πώς θα μπορέσουμε έτσι ώστε τη χειμερινή περίοδο με την είδηση των σχολικών μονάδων αυτών να μετακινηθούν οι μαθητές αυτοί με ασφάλεια και να επιστρέψουν στον τόπο κατοικίας τους. Ο ΔΟΜ δεν έχει δώσει στην τοπική κοινωνία ή στο νοσοκομείο κάποια ασθενοφορά και οδηγούς για να υποστηριχθεί ένας τέτοιος όγκος. Εκτός άμα δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Τι παρουσιάζουν με την κλίση σαν επίγον. Δεν μπορούμε να κρίνουμε από το τηλέφωνο αν είναι ή δεν είναι επίγον. Ναι, όχι, δεν λέω τίποτα για εσάς. Όχι, όχι. Εμείς πρέπει να είμαστε προμένοι να πάμε. Θέματα να κάνω μόνο με πυρετό. Πόσα αυτοκίνητα έχετε. Θα πρέπει να... Βάρδια σε όλο τον νομό. Πόσα. Δύο στην βάρδια σε όλο τον νομό. Ειδικά το πρώτο διάστημα που δεν είχαν έρθει ακόμη καθόλου γιατροί εκεί. Ο καθένας έπαιρνε το λεωφορείο ή όποιο μέσο μπορούσε και είχε τύχει περιπτώσεις να είναι 100-120 άτομα από έναν απλό πυρετό ή από μια παρανυχίδα μέχρι κάτι πραγματικά σοβαρό. Αλλά όταν είναι τέτοιος όγκος, δυσκολεύεται και το νοσοκομείο να αξιολογήσει το σοβαρό και μπορεί να καθυστερήσει το σοβαρό εξαιτίας του πυρετού. Τους είχαμε πει αν μπορούν να καταγράψουν ποιοι από αυτούς είναι πιο ευπαθείς, δηλαδή ποιοι έχουν χρονίες παθήσεις, ποια παιδάκια έχουν κάποιες ιδιαίτερες παθήσεις. Για να υπάρχει αυτή η καταγραφή και να μπορούμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και με το ΕΚΑΒ, γιατί μην κάνουμε 10 κλήσεις την ημέρα και το ΕΚΑΒ ασχολείται μόνο με αυτούς και δεν μπορεί να ασχοληθεί με άλλα περιστατικά. Και ο Δήμαρχος θα θέλει να φέρει τις μαθητές από τη Σαμαρίνα να κάνουν μάθημα. Πού να περπατήσουν, οι ανοχοί του χάθηκαν εκεί πέρα, το Μουσουλίνι στη Σαμαρίνα, ρε Δήμαρχε. Κάτσε καλά, δεν περπατιέται η Σαμαρίνα ούτε με τάγκς το χειμώνα. Αφήστε τα παιδιά εκεί, θα χάσουμε κόσμο. Εδώ χαμηλότερα να το κουβαλήσουμε τα παιδιά. Από Σαμαρίνα να κατεβαίνω να κάνω σχολείο στα γραφεία. Εντάξει, εντάξει, δεν θα είναι τα πράγματα έτσι παντού, αλλά υπάρχουν οι θέσεις οι οποίες έχουμε πει. Το ψηφίο των μαθητών είναι, δεν είναι στη Σαμαρίνα. Το ψηφίο των μαθητών είναι σε άλλες δομές. Ναι, σε άλλες δομές. Προλάβετε τα θέματα. Εντάξει, είναι εύπεπτο και εγώ το καταλαβαίνω, αλλά λίγο δύσκολο να φτάσει παιδί από εκεί εδώ και να φύγει την ίδια μέρα. Για το θέμα της σταλίας του σταθμού αποχιονισμού στη Δεσκάτη, με ενημέρωσε τώρα η Αλεξία, ήταν πάγιο αίτημα ότι για τον καλύτερο επιχειρησμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων, επειδή η Δεσκάτη είναι μακριά, θα έπρεπε να υπάρχουν μηχανήματα και αλάτι εκεί, στον όρκο το δικό μας, ο οποίος φυλάσσεται και στο Καρπερό και στη Δεσκάτη, και με μηχανήματα δικά μας θα μπορούμε να κάνουμε και την φορτοεκφόρτωση του άλατος. Με την αστυνομία έχουμε άριστη συνεργασία. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ειλικρίνεια, στην κατανόηση και στην αλληλεγγύη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να αναφέρω άλλο ένα θεματάκι, μια που είναι και ο κ. Παλουδέμος εδώ. Εκεί στη Σκάλα έχουμε αυτό το πρόβλημα με τις πτώσεις. Πρέπει να λυθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι πολύ ακριβό να κάνουμε ένα τυχαίκι και δεσμεύτηκε και ο κύριος Σημαντράκος και ο κύριος Καρυπίδης για αυτό το θέμα. Βάλετε εσείς στο πρόγραμμα τα χρήματα και εμείς είμαστε έτοιμοι να το εκτελέσουμε. Τι μηχανήματα έχετε? Τώρα αυτή τη στιγμή μάλλον είναι χαλασμένα όλα, οπότε κανένα τζιπ έτσι και μια μεταφορά, κανένα προσωπικό. Είχαμε κάνει πουλτόζες, είχαμε κάνει τρίτη, είχαμε άλλα τώρα. Καλά, τώρα. Δεν έχουμε τίποτα.